Περιμένει να ετοιμαστούν όλοι οι συνάδελφοι. Να την ακούσουμε λοιπόν την κυβερνητική εκπρόσωπο ενώ ετοιμάζεται τα κανάλια. Μόλις ολοκληρώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο ομοφόνος έκανε αποδεκτή την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών για να παυθεί από τα καθήκοντά της η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, η κυρία Σαββαίδου. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, σε τέτοιες εποχές δύσκολες για την ελληνική κοινωνία, για τον ελληνικό λαό, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, ειδικά σε δημόσιους λειτουργούς, να λειτουργούν ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Επίσης, όχι μόνο αυτό, αλλά να ευνοούν και συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι οποίες ευνοήθηκαν και στο παρελθόν από άλλες κυβερνήσεις και οι οποίες αποτέλεσαν τον πυρήνα της διαπλοκής. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν νόμοι, κανόνες και θα τηρηθούν. Σας ευχαριστώ. Άλλα θέματα που συζητείτε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για μισό λεπτάκι να ακούσουμε, συνεχίζει. Δεν σας ακούστηκε. Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι ώρα τώρα τέτοια θέματα. Άλλα θέματα, κυρία εκπρόσωπο, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο. Θέμα. Δεν θα υπάρχει ένα κενό μέχρι να... Πώς θα εξασφαλίσετε. Κοιτάξτε, θα λυθούν όλα όπως πρέπει να λυθούν, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Η πρόταση μπορεί να την απόφαση. Είμαστε κυρίαρχο κράτος. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ομοφόνος με εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών ήταν αυτή και έγινε αποδεκτή. Πώς θα πάει η συζήτηση για την πρώτη κατοικία, κύριε Γραβασίλη? Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή για όλα τα θέματα εδώ. Είναι η λήξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Συζητήθηκαν τα θέματα της ανακεφαλαιοποίησης. Έγιναν τα ζητήματα των τοποθετήσεων των δικαστών που εκκρεμούσαν. Συζητήθηκαν θέματα για τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης από εδώ για το επόμενο διάστημα. Το ασφαλιστικό, τέτοια. Το ασφαλιστικό, όχι, δεν ήταν θέμα της συζήτησης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.